Λέγομαι Γεωργιάκος Λεωνίδας. Έχω ένα μεγάλο οικονομικό πρόβλημα και έχω και πρόβλημα της διακοπής του ρεύματος ΔΕΗ, η οποία έγινε πριν από περίπου 2 χρόνια. Το οικονομικό πρόβλημα υπάρχει, είναι τεράστιο. Δεν έχω πουθενά να πάρω τίποτε. Περιμένω βέβαια κάποια σύνταξη του ΟΓΑ εδώ και 4 μήνες, η οποία δεν έχει έρθει ακόμα. Τώρα το πώς ζω αυτά τα 2 χρόνια. Στο σπίτι όσο μπορώ και κάποια μέρες, 1 ή 2 ή 3 μέρες, πηγαίνω στην κόρη μου στο Χαϊδάρι να κάνω το μπάνιο μου, να ξεκουραστούμε και να ξαναγυρίσουμε πάλι στο σπίτι. Τώρα από εκεί και πέρα, εάν μπορείτε εσείς να κάνουμε μια επανασύνδεση του ρεύματος για να... Έχω πρόβλημα τεράστιο υγείας. Ναι. Έχω καρδιά, έχω λίμωξη, καρδιακή ανεπάρκεια με κορπική μαραμαριγή. Έπαθα και λίμωξη στο αναπνευστικό σε βαριά μορφή. Αυτό. Περιμένω βέβαια τη σύνταξη που σας είπα του ΟΓΑΤΕ, η οποία είναι 4 μήνες τώρα. Να έρθει. Τώρα δεν έχετε κανένα εισόδημα εσείς? Κανένα. 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 Και ευτυχώς που και τα φάρμακα μου βγάλανε το βιβλιάριο χρόνια και τα παίρνω πλέον χωρίς να πληρώσω. Και είστε 2 χρόνια περίπου χωρίς ρεύμα, έτσι. Ακριβώς. 2 χρόνια χωρίς ρεύμα. Μάλιστα. Τώρα, από εκεί και πέρα, τι να πω, ό,τι μπορείτε κάνετε. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα και απευθύνθηκα στα παιδιά στο κίνημα Δεν Πληρώνω, να με καθοδηγήσουν, να μου πούνε τι μπορούμε να κάνουμε και αν υπάρχει δυνατότητα κάτι να κάνουμε. Ωραία. Ήρθαμε εδώ στη ΔΕΗ για έναν συνάνθρωπό μας, ο οποίος πλήττεται βάναυσα από την κρίση οικονομική. Δεν έχει που την κεφαλή κλείνει. Είναι ένα δείγμα μέσα στα άπειρα των συνανθρώπων μας που βάλλονται από φτώχεια πλέον. Μια οικογένεια αξιοπρεπέστατη, η οποία δεν μπορεί πια να συντηρηθεί, δεν μπορεί πια να εξασφαλίσει τα απλά, τα απαραίτητα για την επιβίωσή της, για την καθημερινότητά της. Αναγκάζεται ο άνθρωπος αυτός, ασθενής πόν, με καρδιοπάθειες και άλλες παθήσεις, να τρέχει στην κόρη του να κάνει τα στοιχειώδη. Δηλαδή, την καθαριότητά του, την προσωπική, αυτός και η γυναίκα του. Και μάλιστα συντηρείται από τα παιδιά του, τα οποία παιδιά του παίρνουν ένα μεροκάματο πείνα στην κυριολεξία. Και θέλουν οι Ευρωπαίοι φίλοι μας, οι εταίροι μας, οι σύμμαχοί μας μέσα σε πολλά εισαγωγικά, να κόψουν και άλλο τις συντάξεις των συνταξιούχων. Λοιπόν, και το ΦΠΑ φυσικά στο... Και το ΦΠΑ να ανεβάσουνε και τις επικουρικές και τα πάντα. Να εξαθλειωθεί πλήρως η ήδη εξαθλειωμένη κοινωνία. Εμείς εδώ ως κίνημα Δεν Πληρώνω Ενιαίο Μέτωπο απαντάμε στα καλέσματα των συνανθρώπων μας και είμαστε εδώ στις επάλξεις να βοηθήσουμε όσο μπορούμε και δεν μπορούμε. Λοιπόν, τώρα θα ανεβούμε απάνω για να πετύχουμε το καλύτερο για τον Λεωνίδα, ο οποίος είναι και συμπαθέστατος άνθρωπος, αξιοπρεπέστατος άνθρωπος, αλλά την αξιοπρέπειά μας, προσοχή, κανένας δεν πρόκειται να μας την πάρει. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω το κίνημα, το Δεν Πληρώνω, το οποίο για να κάνουμε και μια εξήγηση στο Δεν Πληρώνω, δεν σημαίνει το κίνημα Δεν Πληρώνω είναι τσαμπατζίδες. Είναι ένα κίνημα το οποίο με το Δεν Πληρώνω σημαίνει πάρα πολλά πράγματα, εκτός ότι είμαστε τσαμπατζίδες. Βοηθά άτομα τα οποία δεν μπορούν, όχι δεν θέλουν να πληρώσουν. Και ένα παράδειγμα είμαι εγώ, που μακάρι να είχα να πλήρωνα, όχι στις κάθε 30 του μηνός και πιο μπροστά εγώ. Μα διευκόλυνα πάρα πολύ, εμένα προσωπικά. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά, σε όλους, στους κυρίους, στην κυρία. Και μέσα σε αυτά μπορώ να πω και ένα ευχαριστώ και στην κυρία Ντούνη, του Κοροπίου, της ΔΕΗ του Κοροπίου, η οποία έκανε και ίσως και κάτι παραπάνω από αυτά που μπορούσε να κάνει. Ωραία, αυτά. Γεια σας και από μένα. Ήρθαμε εδώ αντιπροσωπεία συναγωνιστών του κινήματος Δεν Πληρώνω Ενιαίο Μέτωπο. Άλλη μια δράση επανασύνδεσης ρεύματος και ευνοϊκού διακανονισμού ήρθε εις πέρας. Μία από τις εκατοντάδες του τελευταίου διαστήματος. Βλέπουμε ότι η ΔΕΗ συνεχίζει να κόβει ρεύμα παρά την αλλαγή σκυτάλη στην κυβέρνηση. Αυτό θέλουμε να το τονίσουμε και προς τους αρμόδιους υπουργούς της νέας κυβέρνησης, ότι ειδικά άνθρωποι οι οποίοι πάσχουν από πολύ σοβαρές ασθένειες, άνθρωποι που έχουν μηδενικά εισοδήματα, άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν που την κεφαλή κλείνει πραγματικά, δεν μπορούν να μένουν χωρίς ρεύμα και μάλιστα όπως τον συνάνθρωπό μας και συναγωνιστή, ελπίζω πλέον, ο οποίος είναι 2 χρόνια χωρίς ρεύμα, με σοβαρότατα καρδιαγγειακά προβλήματα και με μηδενικό εισόδημα. Εμείς θα δηλώνουμε το παρόν σε κάθε ΔΕΗ, σε κάθε συνάνθρωπό μας, θα είμαστε αλληλέγγυοι, οι οποίοι χρειάζονται
απαραίτητα την αλληλεγγύη μας και τη βοήθειά μας. Θα δίνουμε το παρόν γιατί πιστεύουμε ότι η κοινωνική σωτηρία θα έρθει και θα περάσει πάνω από όλους μας. Έτσι, πρέπει όλοι να συμμετέχουμε σε αυτό το δύσκολο δρόμο, τον ανηφορικό της κοινωνικής σωτηρίας. Και στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τα προβλήματα, που είναι όλοι πλέον η μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, και σε αυτούς που δεν έχουν, αλλά εν δυνάμει θα έχουν. Είναι υποψήφιοι να αποκτήσουν το άμεσο μέλλον. Λοιπόν, τελειώσαμε από τη ΔΕΗ Κοροπίου, μια άλλη ακόμη δράση. Και συνεχίζουμε αυτόν τον αγώνα. Συνεχίζουμε και με ζητάμε και βοήθεια και από αυτούς οι οποίοι δεν έχουν ανάγκη, αλλά ίσως αύριο μεθαύριο έχουν και αυτή η ανάγκη. Πρέπει και αυτή να κάπως όσο μπορεί να βοηθήσουν. Να είστε καλά, ευχαριστώ.